Να σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές. Στα Βορείο Ελλάδος είναι οι παρεμβάσεις και σήμερα με ενδιαφέροντα θέματα. Θα είμαστε περίπου 2 ώρες μαζί και έχουμε να δούμε πολλά και σημαντικά ζητήματα. Τι τρέχει στην επικαιρότητα? Πρέπει να πούμε το βασικό θέμα που τρέχει φυσικά είναι αυτή η σύλληψη των 2 Ελλήνων αξιωματικών. Δεν απαγγέλθηκε ακόμη κατηγορία. Είναι κρατούμενοι στην γειτονική χώρα. Την ίδια στιγμή γίνεται συζήτηση για το πού το πάει ο Σουλτάνος της Άγκυρας, ο Ταγίπ Ερντογάν. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τις διαβεβαιώσεις των ξένων ότι η Ελλάδα και να βγει στις αγορές θα πρέπει να συνεχίσει να είναι σε καθεστώς επιτροπίας και ουσιαστικά μία μεταμνημονιακή σύνδεση που θα πρέπει να έχει. Και αυτό επίσης δημιουργεί δυσφορία στην κυβέρνηση και έντονες συζητήσεις παρασκηνιακά σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την αναβολή της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι πληροφορίες λένε ότι έλειπε και ο Περιφερειάρχης, έλειπε και ο αναπληρωτής του Περιφερειάρχη, ο κύριος Πέτροβιτς. Αποτέλεσμα, φυσικά, δεν υπάρχει ούτε Περιφερειάρχης ούτε επικεφαλής αναπληρωματικός για να συνεδριάσει το σώμα, να μην γίνεται η συνεδρίαση. Έτσι, αυτή είναι η αφορμή για να μην γίνει συνεδρίαση. Τώρα, ποια είναι η αιτία, θα τη δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά μπορούμε να πούμε είναι τα κυριότερα γεγονότα τα οποία τρέχουν, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα και θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε, θα δούμε και τα θέματα που αφορούν τους οδικούς άξονες. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Καρβούνης, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας χαιρετήσουμε, κύριε Καρβούνη. Κυριολεκτικά κάθε εβδομάδα κάνουμε εκπομπή, κάθε εβδομάδα θα έχουμε και καινούργια γεγονότα. Είναι μια τρέλα η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται όλα γύρω μας. Έτσι είναι οι εποχές ίσως, οι εποχές φταίνε. Για πέστε μου τώρα, πώς είδατε αυτή την ιστορία με τους Τούρκους και με την σύλληψη των δύο και αν σας ανησυχεί κάτι? Προφανώς μας ανησυχεί, γιατί είναι δύσκολη υπόθεση και είναι ένα περιστατικό το οποίο γενικά θεωρείται συνηθισμένο. Έχουν γίνει και χειρότερα και έχουν επιληθεί εν τη γενέση του σχεδόν μέσω είτε μεταξύ των ίδιων των στρατιωτών, είτε μεταξύ των διοικητών των μονάδων τους, είτε μεταξύ των επικεφαλής των δύο γενικών επιτελείων στρατού. Εδώ τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή, άρα σίγουρα είμαστε ανήσυχοι και ευελπιστούμε όλοι για το καλύτερο, που είναι η άμεση, όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επιστροφή των παιδιών στη χώρα μας και στα σπίτια τους. Να πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ για το τι γίνεται με αυτό το πολύ σημαντικό, το ιδιαίτερα θα το χαρακτηρίζει έτσι συμβολικό θέμα της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τους Τούρκους. Η ελληνική πλευρά ζητά να αναγνωριστεί ως προσωρινή κατοικία των δύο το ελληνικό προξενείο στην Ανδριανούπολη και έτσι να βγουν από τις φυλακές Ανδριανούπολης μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, κάτι που όμως δεν έχει γίνει αποδεκτό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανώτατες πηγές του ΓΕΘΑΠ, οι δικηγόροι των στρατιωτικών ζητούν να αποφυλακιστούν και να διαμείνουν στο προξενείο της Ελλάδος με δεδομένο ότι η προφυλάκησή τους έγινε με το σκεπτικό ότι δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Τουρκία. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί τώρα είναι η κατάθεση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελία, η αποδοχή ή απόρριψή της από το δικαστήριο και στη συνέχεια ο ορισμός δικασίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το κατηγορητήριο εναντίον των δύο αξιωματικών και το οποίο συνίσταται στην παράνομη είσοδο σε στρατιωτική περιοχή. Την πύλη των φυλακών της Ανδριανούπολης πέρασαν οι γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς έγινε δεκτό το αίτημά τους από την εισαγγελία να επισκεφτούν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αίτημα των γονέων κατατέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Ανδριανούπολης, στη συνέχεια έγινε δεκτό από τον εισαγγελέα και οι γονείς μετέβησαν στις φυλακές όπου κρατούνται οι δύο στρατιωτικοί. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στη φυλακή της Ανδριανούπολης. Εκεί εκτείει την ποινή του και ο επικεφαλής του φιλοκουρδικού κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Οι δύο Έλληνες βρίσκονται σε θάλαμο τύπου F, που θεωρείται υψίστης ασφαλείας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN Turk. Βρίσκονται μαζί και η υγεία τους είναι καλή.
Τους δόθηκαν επίσης ρούχα για να βγάλουν τις στρατιωτικές στολές τους. Δήλωση για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως δήλωσε, η Τουρκία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο και να μην εξελίξει μια καθημερινή διαδικασία σε μεγάλο νομικό και πολιτικό πρόβλημα. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για ενότητα στις κρίσιμες αυτές στιγμές με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς έστειλε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Μιχαήλ Κοσταράκος. Όλες μας οι σκέψεις και όλες μας οι προσπάθειες πρέπει τώρα να συγκεντρώνονται στην υποστήριξη των δύο παιδιών μας που δοκιμάζονται στις τουρκικές φυλακές, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Είδαμε και το μήνυμα του κυρίου Κοσταράκου μέσω Twitter και οι στρατηγοί, πρέπει να πω, βρήκαν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και οι επίτιμοι αρχηγοί. Βλέπουμε εδώ πάντως, κύριε Καρβούνη, κυριολεκτικά λέμε ότι προκαλούν συνεχώς και αυξάνουν την πίεση προς την Ελλάδα. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να υπάρχει και συνένεση, να υπάρχει μια όσο το δυνατόν εθνική γραμμή. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή η κυβέρνηση σε κάποιο βαθμό αυτοσχεδιάζει πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, πρέπει να υπάρχει σύνεση, πρέπει να υπάρχει συνένεση, πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και τέτοιου είδους θέματα δεν προσφέρονται στο να κάνεις κόντρες εσωτερικές ασκήσεις πολιτικής. Δυστυχώς, ενώ για ένα διάστημα φαίνεται να πήγαινε καλά το πράγμα, σήμερα βλέπω είχαμε και το πρωτοσέλιδο των νέων, το οποίο ας πούμε κάνει σενάρια διάφορα επί του θέματος. Έχουμε τη δήλωση του Μητσοτάκη. Τι περιλαμβάνει το πρωτοσέλιδο, δηλαδή? Στο πρωτοσέλιδο των νέων ασκεί κριτική στην κυβέρνηση σε 5 σημεία ότι τα έκανε λάθος χειρισμούς στο θέμα των δύο στρατιωτών. Και ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, σε δήλωση που έκανε από την Σίμη ή από τη Ρόδο, ουσιαστικά και αυτός ρίχνει ευθύνη στην κυβέρνηση, απαιτώντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γυρίσουν έγκαιρα οι δύο στρατιώτες. Νομίζω ότι καλό θα είναι, επειδή έχουν γραφεί την παραδοχή, διάφορα... δηλαδή την παραδοχή ότι μπήκαν οι Έλληνες μέσα, σε τι υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης, ότι υπήρξε... Στα νέα ότι άργησε να το ανακοινώσει, ναι. Άργησε, το υποτίμησε, αργά άργησε να γίνονται σωστές ενέργειες, υποτιμήθηκε ο ρόλος του Τούρκου ΓΕΘΑ κλπ. Εγώ λέω, και επειδή έχουν γραφεί και διάφορα τερατουργήματα και συνωμοσιολογίες όλες αυτές τις μέρες, καλό είναι να μένουμε στα προφανή και στα αναγκαία. Το προφανές είναι ότι, γιατί λένε διάφορα το τι συνέβη, ότι έχουμε τις απολογίες των δύο στρατιωτών μας, των δύο αξιωματικών μας, γιατί βρεθήκαν σε τουρκικό έδαφος. Και το αναγκαίο είναι η άμεση, όσο δυνατόν γρηγορότερα, η επιστροφή τους. Εκεί πρέπει να μείνουμε και όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, μετά μπορεί ο καθένας να κάνει. Εσείς τώρα και με την εμπειρία σας, κύριε Καρβούνη, και με τη διέστηση που έχετε, το συνδέετε με τους 8? Εγώ δεν το συνδέω. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι θα το φέρουν σε αντιπερισπασμό με τους 8, με τη λογική ότι δεν το θεωρούν οι Τούρκοι το ίδιο γεγονός. Τους θεωρούν πραξικοπηματίες τους άλλους, αυτούς εντάξει δεν τους θεωρούν και ότι πήγαν να ανατρέψουν το καθεστώς, ας πούμε, της Άγκυρας. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν το συνδέω προσωπικά τουλάχιστον. Εσείς? Έχουμε τις δηλώσεις του Τούρκου κυβερνητικού εκπροσώπου που αποσυνδέει τα δύο γεγονότα. Ήταν καλές οι δηλώσεις του χτες και μάλιστα ήταν καλές με την έννοια, όχι απλώς τα αποσύνδεσε, αλλά θεωρεί ότι αν συνδέονταν θα αδυνατούσε το αίτημα της Τουρκίας για να στείλουμε εμείς πίσω τους 8 Τούρκους που θεωρούν αυτοί οι πραξικοπηματίες. Άρα αυτή την καλή δήλωση του Τούρκου κυβερνητικού εκπροσώπου την κρατάμε. Το δεύτερο καλό είναι ότι το κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε είναι μόνο για παράνομη είσοδο σε τουρκικό έδαφος και όχι για κατασκοπία που θα βάρυνε τα πράγματα. Οπότε δεν έχουμε κάτι το οποίο, ας πούμε, να μας προκαλεί μια μεγάλη ανησυχία, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες αφού πήγε έτσι. Οι δικαστικές διαδικασίες έχουν ένα χρόνο
να λειτουργήσουν. Πάντως τα εθνικά θέματα και τα αμυντικά θέματα της χώρας είναι στην επικαιρότητα από την αρχή του έτους, πρέπει να πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα γήπεδα. Πέρσι ήταν με την Αλβανία πιο πολύ η ένταση. Τώρα μετατοπίστηκε, είναι και με Σκόπια και με Τουρκία και με τους Τούρκους φυσικά συνέχεια. Εδώ τώρα μπαίνουν και κάποια ζητήματα, ας πούμε με το Σκοπιανό, το οποίο έπαιξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Καρβούνη. Δεν πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος σε ποιο σημείο βρίσκεται η όποια διαπραγμάτευση γίνεται από την κυβέρνηση? Προφανώς, όταν φτάνουν τα πράγματα σε ένα σημείο θα πρέπει να ενημερώνεται. Αν δεν υπάρχει κάτι να ενημερωθεί, δεν θα γίνει. Ας πούμε και σήμερα για το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε, σήμερα νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει την Βουλή, στη Βουλή την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας σε κλειστή συνεδρίαση. Όποτε υπάρχει κάτι για ανακοίνωση νομίζω ότι γίνεται. Το θέμα είναι ότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα, αλλά νομίζω ότι το μέτωπο το κρίσιμο, το μεγάλο, είναι το ελληνοτουρκικό, ας το πούμε έτσι. Το πούμε έτσι γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ελληνοτουρκικό κυρίως και πρωτίστως, είναι ευρωτουρκικό. Η Τουρκία έχει ανοίξει. Δεν βλέπουμε πάντως και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους γενικά τους βλέπουμε σε ένα επίπεδο φραστικών συζητήσεων και αναλύσεων. Επί της ουσίας αυτή η επίδειξη ισχύως που κάνει ο κύριος Ερντογάν δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται από τη Δύση ως απειλή και τον αφήνουν κυριολεκτικά να αλωνίζει, όπως λέμε λαϊκά, κύριε Καρβούνη. Στην πραγματικότητα... Και στο Αιγαίο και παντού και κοντά στην Κύπρο και παντού. Στην πραγματικότητα οι δηλώσεις του, σε επίπεδο δηλώσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και η Αμερική έχουν κάνει τις καλύτερες δηλώσεις που έχουν κάνει ποτέ εναντίον της Τουρκίας. Οπότε αυτό από μόνο του μπορεί να σίγουρα λέει κάτι, μπορεί να μην λέει πολλά ή τα πάντα, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε σαν γεγονός. Από εκεί και πέρα το ότι η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας για το μεταναστευτικό εξακολουθεί να τηρείται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί φανταστείτε στα πλαίσια αυτής της κόντρας ο Ερντογάν να παραβίαζε τη συνθήκη και ξαφνικά να αρχίζαμε αυτές τις μέρες να δεχόμασταν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να περνάνε το Αιγαίο και να έρχονται στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Άρα έχουμε ένα γείτονα ο οποίος είναι πάρα πολύ νευρικός, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, χρειάζεται λοιπόν επιφυλακή, χρειάζεται όμως ψυχραιμία και κυρίως χρειάζεται να γίνονται όλες οι απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις ώστε το μέτωπο των δυνάμεων ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα να είναι το μέγιστο δυνατό. Πάμε τώρα στον τομέα της οικονομίας, στο γήπεδο που πέρσι ήταν, θα λέγαμε, είχε την τιμητική του. Σε αυτό τώρα έχουμε έναν πόλεμο εντός εισαγωγικών κυβέρνησης θεσμών στουρνάρα σχετικά με την... με το αν θα πρέπει να υπάρξει μια προληπτική γραμμή ουσιαστικά για τη χώρα, αν βγει στις αγορές, αν θα υπάρχει επιτροπία, μια αντιπαράθεση πρέπει να πούμε. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό ρεπορτάζ για αυτό το πόλεμο εντός εισαγωγικών Τσίπρα-Στουρνάρα. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε στα τοπικά. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να χτίσει ένα μαξιλάρι ρευστότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι ανεξάρτητη και δεν δέχεται οδηγίες, συμβουλεύει να εξεταστεί η προληπτική γραμμή στήριξης. Το μέτρο αυτό θα μειώσει το κόστος δανεισμού και θα διατηρήσει το waiver για τις ελληνικές τράπεζες, είπε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, απαντώντας χωρίς να τον κατανομάζει στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για σκοπιμότητα πίσω από την επιμονή για την προληπτική γραμμή, παρά το γεγονός ότι αντιβαίνει στα σχέδια της κυβέρνησης ή των ευρωπαϊκών οργανισμών. Εθελοντικά παραδώσαμε μέρος της κυριαρχίας μας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αρκετά χρόνια, είπε ο κεντρικός τραπεζίτης και υπενθύμησε τους κανονισμούς της Ευρωζώνης που δεσμεύουν την Ελλάδα για αρκετά χρόνια σε καθεστώς ισχυρής εποπτείας, έως ότου αποπληρωθεί το 75% του χρέους. Δεν το θεωρώ πρόβλημα, έχουμε πάρει το μάθημά μας από την κρίση και δεν μας παίρνει να κάνουμε βήματα πίσω. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την επιμονή του να προτείνει τη χρήση προληπτικής πιστωτικής γραμμής μετά τον Αύγουστο, μιλώντας στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι καιρός να αναλάβουμε τον αυτοκαθορισμό της οικονομικής μας στρατηγικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις που κυκλοφορούν στο δημόσιο διάλογο, όπως για παράδειγμα η άποψη για μια προσφυγή σε προληπτική γραμμή πίστωσης, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον κύριο Στουρνάρα. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αλλά από εμάς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη στιγμή που συνεπάγονται νέες δεσμεύσεις και διαιώνιση της Επιτροπίας, είπε, προσθέτοντας «Η επιμονή σε αυτές από επίσημα χείλη, τη στιγμή που είναι πλήρως σε γνώση τους ότι αυτή η θέση δεν αποτελεί ούτε επίσημη θέση της χώρας, αλλά ούτε και των ευρωπαϊκών οργανισμών στους οποίους λογοδοτούν, μόνο ερωτηματικά μπορεί να προκαλεί ως προς τη σκοπιμότητά της, προσωπική ή πολιτική». Κύριε Γαρβούνη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Πάντως αυτό το να είναι σε τέτοιο σημείο, πρέπει να είναι σε οριακό σημείο η σχέση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κεντρικό τραπεζίτη, και αυτό φαίνεται να δημιουργεί κάποια ζητήματα. Δηλαδή, ο ένας δεν κατανομάζει τον άλλον και για ευνόητους λόγους, για να μην φανεί ότι κάνει κριτική ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Η χώρα τον Αύγουστο, εσείς λέτε, θα βγει στις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, να μην μειώσει συντάξεις, να μην πάρει άλλα μέτρα, να ακολουθεί τη δική της οικονομική πολιτική, ή σημαίνει ότι ουσιαστικά θα δανείζεται απλά από τις αγορές και δεν θα γίνονται δανειακές συμβάσεις με χώρες και κράτη? Είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση ότι υπάρχει πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης, Στουρνάρα και θεσμών. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους πόλεμος. Υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Στουρνάρα, διότι η κυβέρνηση με τους θεσμούς έχει την ίδια άποψη. Η άποψη αυτή εκφράστηκε μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης πέρσι τον Ιούνιο. Και τι έλεγε ένα από τα συμπεράσματα του κλεισίματος δεύτερης αξιολόγησης? Ότι το πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο, ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018 και από εκεί και πέρα η Ελλάδα βγαίνει αυτοδύναμη σε αγορές. Και για να έχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, από τη μια θα γίνουν οι δοκιμαστικές έξοδοι όλο το χρόνο. Οι μικρές που έγιναν ακριβώς, δηλαδή. Και ταυτόχρονα θα σχηματιστεί ένα μαξιλάρι ασφαλείας της τάξης περίπου 15 με 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, είτε με δανεισμό είτε με μέσω του ESM, είτε με δανεισμό δηλαδή από τις αγορές όπως και έγινε, είτε μέσω του ESM όπως επίσης γίνεται, ώστε σε περίπτωση που δημιουργηθούν αναταραχές αγορές να μην επηρεαστεί η αυτοδύναμη έξοδος της χώρας και ο δανεισμός της. Άρα θεσμοί και ελληνική κυβέρνηση έχουν την ίδια θέση. Ούτε ένας από τους θεσμούς δεν έχει πει, κανένας από τους τέσσερις, ότι υπάρχει άλλος δρόμος εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα. Καθαρή έξοδο λέτε εσείς? Καθαρή έξοδο λένε όλοι. Αυτοί που διαφωνούν λοιπόν είναι ο κύριος Στουρνάρας και ακολούθησαν διαδοχικά ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Μητσοτάκης. Με το ίδιο σκεπτικό και με ένα επιχείρημα το οποίο είναι αληθές, δηλαδή ότι μπορεί μια αναστάτωση στις αγορές να επηρεάσει. Όμως, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, γι' αυτό χτίζεται το μαξιλαράκι ασφαλείας των 15-19 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Άρα, λες, αφού γίνεται αυτό, στο οποίο συμφωνούν μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς, γιατί βάζουν αυτά τα ζητήματα? Άρα λοιπόν φαίνεται ότι δεν το κάνουν για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, άρα κάνει πολιτική ο κύριος Στουρνάρας, πολιτική κάνουν και οι υπόλοιποι, ουσιαστικά λένε να συνεχιστούν τα μνημόνια. Γιατί φοβούνται ότι αν βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια και έχει καθαρή έξοδο σε αγορές, φοβούνται ακριβώς την άσκηση αυτοδύναμης εθνικής πολιτικής. Τους ενοχλεί το πρόγραμμα, το νέο εθνικό αναπτυξιακό. Είναι ένας λόγος ανησυχίας. Ξέρετε, όταν μια χώρα φτάνει στη χρεοκοπία, όταν έχει 370 δισεκατομμύρια χρέος, όταν έχουμε δει αυτά τα τέρατα και σημεία που γινόταν με τα δημόσια έργα, με τα φάρμακα, με οτιδήποτε, κυκλοφορούσε και πετούσε. Σίγουρο είναι ότι ο καθένας θα φοβηθεί και μόνο που θα σκεφτεί ότι μια χώρα τέτοια θα ασκήσει και πάλι
την οικονομική της πολιτική μόνη της. Ναι. Ξέρετε. Αυτοί που γιατί τα φοβούνται κάνανε, ότι θα ξανακάνουν έτσι. Ναι, αυτοί τα κάνανε όμως. Δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα πράγματα. Αυτοί κάνανε. Αυτοί χρεοκοπήσαν τη χώρα. Αυτοί λειτουργούσαν από ανεύθυνα έως εντελώς με απόλυτη ιδιοτέλεια. Αυτοί λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια με διαπλοκή. Αυτοί παίρνανε μίζες με άπειρους τρόπους. Εντάξει, αυτοί λοιπόν μπορεί να ανησυχούν για τους εαυτούς τους σε περίπτωση που γίνουν κυβέρνηση και ξανά είναι επιρρεπείς στο να κάνουν τα ίδια. Δεν μπορούν όμως να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα, που είναι πολύ βασικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως συνειδητοποιημένος, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτό που ξέρει, θα βγει, θα κατατεθεί και με το σύνολο των φορέων. Η πρόταση θα είναι κοινή, όπως θα προκύψει μέσα από την ολοκλήρωση των περιφερειακών συνεδρίων, θα προκύψει η εθνική αναπτυξιακή πρόταση και θα είναι μια πρόταση που θα αφορά και θα εμπλέκει τους πάντες. Άρα θα έχει μεγαλύτερα εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Και τέλος, όλη η πολιτική εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθείται σε όλη την Ευρωζώνη. Δεν μπορείς να παρεκκλίνεις από τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την Ευρωζώνη και τα όρια που μπαίνουν εκεί. Να πάμε όμως, τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή, τους ενοχλεί πάρα πολύ το. Να χαλαρώσει, λέτε, λίγο η κατάσταση. Να μην είναι τόσο σφιχτή. Να χαλαρώσει και τα λαϊκά στρώματα πραγματικά να δούνε αυτά που φαίνονται στους μακροοικονομικούς δείχτες να τα δούνε στη ζωή τους. Δηλαδή, ξέρουν πάρα πολύ καλά και τους ενοχλεί αυτό το πράγμα ότι το πρώτο μέτρο που θα κάνει η κυβέρνηση μόλις βγει από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 είναι επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό τους ενοχλεί και όλα τα άλλα που θα ακολουθήσουν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει χωρίς να συμφωνήσουν οι θεσμοί ή χωρίς να συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν θα πάει να κάνεις εδώ παραλογισμούς. Λοιπόν, δεν θα αυτοσχεδιάσεις πάλι. Προφανώς δεν θα αυτοσχεδιάσεις. Και δεν θα κάνεις πολιτική η οποία δεν θα είναι μια ουτοπική κατάσταση. Δεν μπορείς κιόλας. Όχι, και δεν είναι και σωστό. Δηλαδή η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να παραμένει, δηλαδή όταν λέω δημοσιονομική πειθαρχία, πρέπει τα έσοδα με τα έξοδα να είναι ισοσκελισμένα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξανακυλήσεις στο παρελθόν όπου τα έσοδα υπολείπονταν πάρα πολύ των εξόδων και αναγκαζόσουν μετά να προβαίνει σε δανεισμό. Πάμε λίγο να γυρίσουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα τι γίνεται. Καταρχάς, ήσασταν παρόν, κύριε Καρβούνη, σε αυτήν τη σύσκεψη για την Εγνατία, για τη σύνδεση για το δρόμο της Αμφίπολης, για την αισιοδοξία από τη μία αλλά και προβληματισμό από την άλλη που αναπτύχθηκε. Καταρχάς, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, δεν ήταν μια εκδήλωση που είχε και θα έλεγα έτσι την αρρωγή και την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εμπλέκονταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ό,τι να κάνουμε το κάνουμε. Από εκεί και πέρα εδώ είχαμε μια πρωτοβουλία των 13 φορέων του νομού, οι οποίοι αυτοί μόνοι τους, χωρίς καν να στείλουν και προσκλήσεις, τη δημοσιοποίησαν με τον τρόπο που επέλεξαν να τη δημοσιοποιήσουν, αποφάσισαν να καλέσουν τους εκπροσώπους της Εγνατίας και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, όπως είχαμε διαβάσει, για να παρουσιάσει την κατάσταση πώς έχει. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν ήρθε. Ναι, δεν ήρθε, δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε, δεν το ξέρω, δεν είμαστε εμπλεκόμενοι, ρωτήστε τους φορείς να πούνε το γιατί. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, ήταν αξιόλογη πρωτοβουλία και γιατί κάλεσαν την Εγνατία να ενημερώσει τους πολίτες και να ξέρουμε ακριβώς που είμαστε σήμερα και επίσης γιατί η ενωτική δράση των φορέων θεωρώ ότι είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επίτευξη του στόχου. Πάντως αυτό είναι το βασικό. Είστε έπειρος, πρέπει να πω. Η ενότητα κράτησε καμιά 25 λεπτά. Εγώ έλεγα θα κρατήσει κάνα μισάωρο. Ναι, τελικά, αλλά, κοιτάξτε τώρα, μετά έγινε η κατάσταση λίγο παρεκτράπηκε, χάθηκε λίγο το μέτρο, άρχισαν οι αντιπαραθέσεις. Ναι, αλλά την αντιπαράθεση ουσιαστικά την έκανε ένας. Και ήταν ο κύριος Κυριαζίδης. Δεν υπήρχε άλλος που να κάνει αντιπαράθεση. Δηλαδή, ο κύριος Θωμάς Μαργαρίτης, που επίσης έκανε μία αντιπαράθεση, έκανε μία αντιπαράθεση με ένα σκεπτικό. Ο κύριος Κυριαζίδης έκανε φασαρία, έκανε σοου ουσιαστικά, τα απαξίωσε τα πάντα. Απαξίωσε
και τους φορείς. Απαξίωσε τον πρόεδρο της Εγνατίας. Απαξίωσε ό,τι έχει γίνει. Είπε ότι όλα αυτά είναι φύκια για μεταξωτικές κορδές και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και σηκώθηκε και έφυγε. Ναι, δεν δηλαδή έχει, την ένταση όμως... προκάλεσε, αυτός δεν υπήρχε κανένας τώρα, άλλος που να προκαλέσει. Εκεί τώρα, κύριε Καρβούνη, για να δούμε το σκεπτικό που εξέφρασε και ο βουλευτής, αλλά και άλλοι. Το 13 είναι, δίνεται η δυνατότητα στην Εγνατία να ολοκληρώσει μελέτες. Το 14 υπάρχει και ένα χρηματοδοτικό πακέτο ουσιαστικά για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες. Ξεκινάμε τώρα. Το 15 πάμε στο 16, δίνεται μια αναβολή, λέει ο υπουργός ο κύριος Γουρίδης από την Ξάνθη. Λέει θα ολοκληρωθούν τέλος του 15, πάμε στο 16. Πάμε στο 17, τώρα πάμε στο 18, τέλος του 18, λέμε θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 18. Δεν χάθηκαν 4 χρόνια, ας πούμε. Στην ολοκλήρωση των μελετών. Αυτό επειδή... εδώ τώρα έχει άδικο ο Κυριαζίδης, όταν λέει ότι έπρεπε οι μελέτες να έχουν τελειώσει το 15, ας πούμε. Το 16. Ναι, έχει άδικο, αλλά δεν θέλω εγώ να πω, ξέρω, μπορώ να μιλάω μία ώρα για το τι έχει γίνει. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για το τι έχει γίνει, ούτε να πω για το ποιος έχει ευθύνες, που είναι πολύ συγκεκριμένες. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, η κατάσταση έχει ξεδιαλύνει. Ξέρουμε ποια είναι τα άμεσα βήματα και είναι απολύτως συγκεκριμένα και είναι σίγουρο ότι θα δρομολογηθούν. Αυτό που θα γίνει φέτος σίγουρα είναι η ολοκλήρωση των μελετών και των μελετών του έργου και η μελέτη βιωσιμότητας και οι απαλωτριώσεις. Λοιπόν, όλο το πακέτο θα είναι έτοιμο για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το φθινόπωρο του 2018. Από εκεί και πέρα περνάμε στο δεύτερο και ακόμα κρισιμότερο στάδιο της εξέβρεσης των πόρων για τη δημοπράτηση και την κατασκευή του έργου. Και λέω λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα για το παρελθόν, δεν θέλω να πω καθόλου σε αντιπαράθεση ούτε με τον κύριο Κυριαζίδη, ουσιαστικά μόνο με τον κύριο Κυριαζίδη, γιατί ο κύριος Θωμάς Μαργαρίτης έχει μια άποψη η οποία είναι σεβαστή, μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να συμφωνούμε, αλλά δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Και με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να μείνουν ενωμένοι όλοι οι δραμηνοί, διότι, όπως είπε και ο πρόεδρος της Εγνατίας, είναι πάρα πολύ βασικό και για να υποστηριχθεί η ενότητα των δραμηνών, είναι απαραίτητη και για να υποστηριχθεί η μελέτη βιωσιμότητας του έργου και για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Άρα, εγώ λέω ότι πολύ θετική ενέργεια των φορέων, να την κρατήσουμε, να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο ό,τι πρωτοβουλία πάρουν οι φορείς. Και μετά όλοι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά να δουλέψουμε για το καλό αποτέλεσμα, όχι να δουλεύουμε για να σκάβουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε βγάλει τα μάτια μας μόνοι μας. Και χτες παραλίγο να τα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας, αν γενικεύονταν το φαινόμενο των αντιπαραθέσεων μέσα στην αίθουσα. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι εδώ υπάρχει ένα... υπάρχει μια εταιρεία, η Εγνατία ΑΕ, η οποία ουσιαστικά είναι σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης σαν εταιρεία, πρέπει να πούμε. Τελείωσε. Ναι. Ήταν. Και ήταν ένας από τους λόγους που έπαιξε ρόλο στο γιατί καθυστερούσαν. Αλλά είπαμε δεν θα πούμε για το παρελθόν. Τελείωσε το θέμα. Η Εγνατία μένει υπό δημόσιο έλεγχο. Μένει υπό δημόσιο έλεγχο, δεν είναι στο ΤΑΙΠΕ δηλαδή. Όχι, και ασκεί συγκεκριμένο έργο. Το έργο της είναι μελετητικό και όχι μόνο για δρόμους, αλλά και για άλλα έργα. Παραδείγματος χάρη, θα παίξει ρόλο και στη μελέτη της ΔΙΑΜΑΘ για τα απορρίμματα. Σας το λέω και σαν είδηση, επειδή δεν το είπε, δεν το ανακοίνωσε. Δεν ξέρω αν το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Λοιπόν, άρα λύθηκε ένα από τα προβλήματα και προχωράμε. Μάλιστα. Εδώ τώρα όμως δεν θα έπρεπε να ακουστούν κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Καρβούνη, δηλαδή... Κωδικός χρηματοδότησης του υπολείπου των μελετών. Ήρθαν τα λεφτά, πάρτε τα. Δηλαδή η Εγνατία τώρα είπε ότι θα ολοκληρωθούν οι μελέτες. Μα οι μελετητές έχουν να λαμβάνουν χρήματα από το παρελθόν. Στο μιλιχτό, ο κύριος Πίλτζης δεν μπορούσε να πάρει κάποια πρωτοβουλία για να τελειώσει με αυτό το θέμα. Θα λυθεί εντός του δεκαημέρου. Σωστό είναι αυτό, αλλά όχι ότι δεν ξέρουμε πού είμαστε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πού είμαστε. Για να σας πω πού είμαστε. Γιατί καμιά φορά το αυτονόητο. Φαντάζει εδώ πέρα ότι είναι ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες ήταν σκόρπιες, χαμένες. Αυτή τη στιγμή μαζεύτηκαν, κουμπώσανε, γιατί δεν κουμπώνανε κιόλας. Κουμπώσανε, πήρε το Υπουργείο τη μελέτη Μαυρολεύκη Παλαιοκόμη για να την ολοκληρώσει, εκεί είμαστε γύρω στο 90%, θα τελειώσει και γρήγορα. Και πήρε η Εγνατία το κομμάτι από τη Δράμα μέχρι τη Μαυρολεύκη, που ένα τμήμα της
είναι μηδέν και ένα τμήμα είναι προχωρημένο μεν, άρα χρειάζεται επικαιροποίηση. Εδώ λοιπόν χρειάζονται τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, θα δοθούν, θα τελειώσει. Η Εργεναντία, επειδή ξέρει ότι θα τα πάρει τα χρήματα, έχει ξεκινήσει ήδη τη δουλειά. Αισιοδοξείτε από όσο σας βλέπω. Σε αυτό πάντως. Ναι. Είμαι αισιόδοξο, αυτό το ξέρω. Εκείνο που είναι το δύσκολο, το μετά, αλλά λέμε βήμα-βήμα. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας, που είναι κρίσιμα βήματα. Και είναι συγκεκριμένα. Ένα, δύο, τρία. Και μετά πάλι όλοι μαζί ενωμένοι να βοηθήσουμε στο να εξευρεθεί η χρηματοδότηση. Να πάμε, για την δημοπράτηση και την κατασκευή. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε και με αυτό το θέμα και με άλλα θέματα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Δημήτρη Καρβούνη, γραμματέα της Ομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι θα έχουμε ένα έτσι τριήμερο, θα προσπαθήσουμε να έχουμε θέματα που να αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τη Δράμα. Έχω την άποψη ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει εκεί και ο Δήμος Αμφίπολης να δώσει, να αγωνιστεί, γιατί αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νομού Σερών, η συγκεκριμένη οδική σύνδεση. Λέτε λοιπόν, κύριε Καρβούνη, ο γραμματέας της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ κύριος Σημίδης Καρβούνης, λέτε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι τέλος του 18 τελειώνουν οι μελέτες. Μπαίνει και μια μελέτη βιωσιμότητας. Εγώ μίλησα με κανένα δύο μηχανικούς εκεί, δηλαδή αντί να ακούω την αντιπαράθεση, μίλησα με κάποιους μελετητές δραμηνούς, οι οποίοι μου είπαν ότι η μελέτη βιωσιμότητας, τουλάχιστον έτσι μου είπαν, δεν έχει σχέση ούτε με το αν κουβαλάς μάρμαρα, ούτε με το αν κουβαλάς διαμάντια, ούτε με το αν κουβαλάς άχυρο. Εκείνο που μετράει για την Εγνατία είναι ο δρόμος να βγάζει λεφτά. Δηλαδή να έχει κίνηση, να μπορείς να βάλεις διόδια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, και να μπορέσει να έχει έσοδα ώστε να συντηρείται και να βγει το κόστος του. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα κόστος, αν γίνει νέα χάραξη, 200 και εκατομμυρίων ευρώ. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτή η μελέτη βιωσιμότητας με χαρτιά από το επιμελητήριο και από τον θα βγάλει αποτελέσματα θετικά για τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου άξονα? Από όσο λένε μηχανικοί τουλάχιστον, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα υπάρξει μελέτη βιωσιμότητας για το έργο. Καταρχήν είναι αναγκαία. Ναι, είναι αναγκαία και καλά κάνει και είναι. Είναι αναγκαία, βέβαια, και καλά κάνει και είναι, γιατί το λέω γιατί υπόθηκε και στη σύσκεψη τι χρειάζεται η μελέτη βιωσιμότητας, τι είναι αυτή η μελέτη βιωσιμότητας κλπ. Και από ανθρώπους που είναι σε υπεύθυνες θέσεις και δεν θα έπρεπε να θέτουν τέτοιο ζήτημα. Η μελέτη βιωσιμότητας είναι αναγκαία για να μπορέσει να βρει χρηματοδότηση. Δεν έχει χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτό το δρόμο, δεν καλύπτεται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν καλύπτεται από τομεακά προγράμματα της περιφέρειας κλπ. Άρα θα πάμε υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βρούμε χρήματα. Μπορεί ίσως να γίνει μέσω ΣΔΙΤ και μπορεί να συνδράμει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο, επειδή πάλι λένε διάφορα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ξέρουν όλοι ότι είναι μειωμένο λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων, αλλά επίσης έχουμε αρκετές καταστροφές στη χώρα τα τελευταία χρόνια, φυσικές καταστροφές. Έχαμε και σεισμούς με καταστροφές, ειδικά στη Λέσβο αλλά και αλλού. Είχαμε τις πλημμύρες στην Αττική και άλλα φαινόμενα. Και αρκετά από αυτά, πάρα πολλά από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν εκεί. Άρα ήταν που ήταν περιορισμένο, είναι ακόμα πιο περιορισμένο. Άρα η μελέτη βιωσιμότητας είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να βρεις χρηματοδότηση. Τώρα, η μελέτη βιωσιμότητας, γι' αυτό είπε και ο πρόεδρος της Εγνατίας ότι οι φορείς πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό. Η μελέτη βιωσιμότητας δεν έχει σχέση μόνο με αυτό που είπαν οι μηχανικοί, δηλαδή με το να εξασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα. Έχει σχέση και με το τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτός ο δρόμος, πόσο βοηθάει τους αναπτυξιακούς στόχους του νομού, πόσο βοηθάει τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τους ανθρώπους του νομού. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε μέσω της μελέτης βιωσιμότητας να αποδείξουμε ότι εξυπηρετεί απόλυτα τους αναπτυξιακούς στόχους του νομού, διότι όλα τα φορτία των παραγόμενων υλικών του νομού μετακινούνται προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είτε αυτά είναι μάρμαρα, είτε ξυλία, είτε αγροτικά προϊόντα, κρασιά κλπ. Αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό
του νομού προς τη Θεσσαλονίκη ασκεί κυρίως τις μετακινήσεις τους. Θεωρούμε ότι αν γίνουν έτσι όπως πρέπει τα πράγματα και δεν υπάρχουν διάφοροι που να σκάψουν πάλι το έδαφος κάτω από τα πόδια συνέχεια μας. Συνέχεια το λέτε αυτό από την αρχή, παρατηρώ ότι το λέτε συχνά. Το λέτε συχνά, ένα 10 λεπτά αυτό. Κάποιοι θα σκάψουν, κάποιοι θα... Ναι, διότι όταν λες άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, ας πούμε, και σπάς το κλίμα της ενότητας ή προσπαθείς να τορπιλήσεις την ενότητα, δυσκολεύεις τα πράγματα. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι απαραίτητο να είναι απολύτως ενωμένος με ξεκάθαρους στόχους ο νομός ως προς αυτή την όδευση, διότι είχαμε και τα προηγούμενα. Τι έγινε στο Περιφερειακό Συνέδριο? Είχαμε την αντιπαράθεση με τον κύριο Μέτιο. Εκείνο ήταν και ένα άδειασμα όμως από την κυβέρνηση, κύριε Καρφούνη. Δηλαδή τώρα ο Μέτιος τώρα δημιούργησε όλο το θέμα και χάθηκε ο δρόμος. Ναι. Δηλαδή ο Τσίπρας ήταν έτοιμος να τον εξαγγείλει και βγήκε ο Περιφερειάρχης και είπε για τον άλλο το δρόμο και ο Πρωθυπουργός δεν τον εξήγηλε. Ναι, δεν μπορούσε δηλαδή να βγει ο Πρωθυπουργός και να εξαγγείλει και τους δύο και να τελειώνουμε. Αφού είναι τόσο είπε, δηλαδή. Εντάξει, αυτό είπε, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, ο κύριος Σπίρτζης στο τραπέζι που αφορά τις υποδομές, ξεκάθαρα τοποθετείται και λέει ότι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, ακούγοντας το αίτημα των φορέων του νομού δράμας, είναι να εστιάσει τις δυνάμεις του στο έργο, στη σύνδεση δράμας Εγνατίας μέσω Αμφίπολης, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση τόση για την ολοκλήρωση των μελετών. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης όπως εκφράζεται μέσα στο τραπέζι. Αυτό από τη μια αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό από στελέχη τοπικά, και ταυτόχρονα ξεσπάει η πρώτη αντιπαράθεση που είναι από την κυρία Τσανάκα, δήμαρχο Καβάλας, που διαφοροποιείται έντονα εκεί μέσα, αλλά και τον εκπρόσωπο της περιφερειακής παράταξης της μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τον κύριο Καραλίδη. Μετά όμως πάμε στην κλειστή σύσκεψη που γίνεται πριν την τελική ομιλία του Πρωθυπουργού, και ενώ ο Πρωθυπουργός επαναφέρει το ζήτημα σύνδεσης δράμας Εγνατίας μέσω Αμφίπολης, ο κύριος Μέτιος ουσιαστικά είναι το πρώτο μεγάλο ζήτημα που βάζει στην τοποθέτηση που κάνει, μιλάει πριν τον Πρωθυπουργό ακριβώς, μέσα στην κλειστή σύσκεψη, και το πρώτο μεγάλο ζήτημα που βάζει είναι ότι εμείς, σαν Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προτάσουμε τη σύνδεση δράμας Εγνατίας μέσω Καβάλας. Και μάλιστα εμείς θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε και χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα. Μόλις ακούω αυτό, ο Πρωθυπουργός λέει: «Οπ, εδώ έχουμε διχογνωμία. Τι κάνουμε στην περίπτωση της διχογνωμίας?» Δημιουργείται σοβαρό επεισόδιο μέσα τώρα. Τα ξέρετε λίγο ως πολύ. Και η τελική πρόταση του Πρωθυπουργού στην τελική τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συνέδριο είναι ότι, καθώς υπάρχει αυτή η διχογνωμία, η κυβέρνηση αποφασίζει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και για τις δύο μελέτες. Και για τη μελέτη δράμας Αμφίπολης και για τη μελέτη δράμα Καβάλας. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Εμείς όμως, σαν οι τοπικοί φορείς εδώ πέρα, έχοντας την κοινή θέση ότι θέλουμε η σύνδεση να γίνει πρώτα, ας το πούμε έτσι, για να μην μπαίνουμε και σε αντιπαράθεση με άλλα σχέδια, πρώτα και κύρια, για συγκεκριμένους λόγους, θέλουμε τη σύνδεση δράμας Εγνατίας μέσω Αμφίπολης, προχωρούμε σε αυτές τις ενέργειες και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί είμαστε λοιπόν. Μάλιστα. Για να δούμε. Γι' αυτό το λέω. Εδώ τώρα. Να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι βασικός στόχος είναι βήμα-βήμα να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Ο πρώτος στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες. Δηλαδή από όσο φαίνεται. Των έργων και οι μελέτες και η μελέτη βιωσιμότητας. Από όσο φαίνεται, μιλούν για μια πληρότητα στις μελέτες πάνω από 95% για να το. Όχι, η μελέτη. 97%. Όχι. Η μελέτη Μαυρολεύκης Παλαιοκόμης είναι πάνω από 90% και την αναλαμβάνει το Υπουργείο με το δικό του μηχανισμό να την ολοκληρώσει. Η μελέτη από δράμα μέχρι Μαυρολεύκη έχει δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι από τη δράμα μέχρι τη Σεβάστια έχει μία μελετητική οριμότητα, αλλά χρειάζεται επικαιροποίηση. Είναι πολύ παλιά η μελέτη. Είναι το κομμάτι που περιλαμβάνει και την ανισόπεδη. Ναι, ναι.
και δεν αντιστοιχεί στις καινούργιες συνθήκες, άρα θέλει επικαιροποίηση. Και το κομμάτι από την Σεβάστια μέχρι τη Σόφτεξ, ας το πούμε έτσι, είναι στο μηδέν. Και είναι και δύσκολο σημείο. Μα και μην ξεχνάμε ότι οι μελέτες πρέπει να επικαιροποιηθούν, γιατί κάποτε δούλευε και η Softex. Δηλαδή έχει αλλάξει όλο το περιβάλλον εκεί τώρα. Και νομικά. Έχει αλλάξει και νομικά το περιβάλλον. Από ό,τι είπανε δηλαδή οι άνθρωποι σε γνωρίζει σε Θεσσαλά. Γιατί μιλάμε για νέα χάραξη. Αυτά, ναι. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό και δεν μιλάμε για αυτήν την υπάρχουσα χάραξη. Μιλάμε για ένα νέο δρόμο που θα φτιαχτεί δίπλα. Δεν θα είναι πάντως ο ίδιος δρόμος τον οποίον γνωρίζουμε. Ναι, μιλάμε για νέο τετράχνο δρόμο και με λωρίδα έκτακτης ανάγκης και με παράπλευρο οδικό δίκτυο που ένα μέρος του θα είναι αυτό το παλιό. Για να τελειώσουν οι μελέτες δηλαδή μέχρι το τέλος του 2018 και να ψάξει μετά χρηματοδοτικό εργαλείο. Πριν το τέλος του 2018, για να ψάξουν μετά μελέτη βιωσιμότητας να ολοκληρωθεί. Θα έχει τελειώσει και η μελέτη βιωσιμότητας. Για να πάει για χρηματοδότηση. Ώστε να έχεις ένα περιθώριο μέχρι αρχές του 19 να μπορέσεις να δημοπρατήσεις το έργο. Αυτό είναι το σενάριο και είναι το καλό σενάριο. Και στο οποίο πρέπει να είμαστε. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κύριε Καρβούνη, όμως. Για έργα τόσο μεγάλα. Είναι βαριά έργα αυτά. Είναι μεγάλα έργα. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με το ρυθμό που κινείται. Παλιά λέγανε, όταν θέλεις να πεις δεν κάνω τίποτα, λες κάνω μία επιτροπή. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι ένα πρόγραμμα, θα σου βάζουν κάθε χρόνο 500.000, 1 εκατομμύριο ευρώ. Λογικά, αν κοστίσει 230 εκατομμύρια ο δρόμος, θα κάνει 300 χρόνια περίπου για να ολοκληρωθεί, για να το δούμε. Δεν είναι ρεαλιστικό δηλαδή να πείσω ότι θα χρηματοδοτήσω σε μια τέτοια οικονομική κατάσταση που είναι η χώρα ένα τέτοιο δρόμο αποκλειστικά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό προτάθηκε κιόλας χθες από κάποιους. Εντάξει, δεν στέκει. Ξέρουμε, η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εκεί είναι το μοναδικό, ο μοναδικός φορέας από τον οποίο μπορείς να βρεις χρηματοδότηση για το έργο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Και μένω και στην άποψη που εκφράσατε πάρα πολλές φορές και μάλιστα σας έχουν δώσει τα εύσημα και ο βουλευτής ο κ. Κυριαζίδης, που είπε ότι έχετε ρεαλιστική προσέγγιση. Λέτε ότι είναι, είναι ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο θέλει αγωνιστικότητα, το έχετε πει πολλές φορές και δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και μένω και σε αυτήν την άποψη που εκφράσατε. Έχουμε αλλαγές. Όταν έχεις καεί στο χυλόφι σας και το γιαούρτι, έτσι. Άρα, εγώ αυτό λέω, χαμηλά τους τόνους, δουλειά και ενότητα. Μάλιστα. Για να πάμε και να δούμε φυσικά, έχουμε κατάθεση του νομοσχεδίου για την αυτοδιοίκηση. Φαίνεται ότι οι αλλαγές, οι κομβικές αλλαγές, κυρίες και κύριοι, είναι εκλογή Δημοτικών Συμβούλων την πρώτη Κυριακή. Οι δύο πρώτοι συνδυασμοί πάνε δεύτερη Κυριακή και διεκδικούν το 50% συν 1. Όποιος το πάρει εκλέγεται δήμαρχος. Η θητεία δεν έχει καθοριστεί αν θα είναι 4 ή 5 χρόνια. Οι εκλογές θα γίνονται Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα αναλαμβάνουν οι δημοτικές αρχές 1η Ιανουαρίου. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρών, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες θα έχουν άλλους 5-6 μήνες θητεία στην ήδη μεγάλη θητεία την οποία σχεδιάζουν. Για να πάμε σε εκλογές, δηλαδή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 19. Απλή αναλογική, υποψήφιοι συν 10% από το ψηφοδέλτιο από τον αριθμό δημοτικών συμβούλων που έχει δράμα, 33 συν 10%, 37 άτομα το πολύ, 36-37. Καταργούν τις δημοτικές ενότητες, δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε δημοτική ενότητα Σιταγρών, δημοτική ενότητα Προσοτσάνης. Καταργούνται οι έννοιες των δημοτικών ενότητων. Οι δημοτικοί σύμβουλοι βγαίνουν από το σύνολο του Δήμου. Καταργείται ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης όπως τον γνωρίζαμε. Αυτές τα λέγαμε είναι οι αλλαγές. Καταργείται η Επιτροπή Οικονομική, η Ποιότητα Ζωής. Δημιουργούνται άλλες επιτροπές. Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους και στις περιφέρειες στα όργανα διοίκησης. Δίνονται αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα στους Δήμους. Κύριε Καρβούνη, καλό πλαίσιο. Εγώ το είδα, για να πω την άποψή μου, θετικό σε πολλά σημεία το συγκεκριμένο πλαίσιο. Να πούμε ότι φτάσαμε επιτέλους στο να έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή μετά από εκτεταμένο, πολύπλευρο και εξαντλητικό δημόσιο διάλογο. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει για άλλο νομοσχέδιο τόσο βαθύς διάλογος και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν οι πάντες, είτε είναι αιρετοί είτε είναι απλοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά, καταλαβαίνουν ότι το προηγούμενο πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ήταν καταστροφικό.
Δηλαδή ήταν ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορούσε, δεν βοηθούσε στο να λειτουργήσει τίποτα. Ουσιαστικά ήταν ένα πλαίσιο το οποίο έπαιρναν όλες τις αρμοδιότητες οι δήμαρχοι, ουσιαστικά σε μονοπρόσωπα όργανα τόσο πολύ. Και βραχικύκλωνε τα πάντα. Πρέπει να πούμε, κύριε Καρβούνη, το προηγούμενο πλαίσιο, και καλό θα είναι κάποια στιγμή και οι αυτοδιοικητικοί να τοποθετηθούν, που έχουν και κάποια εμπειρία. Ήταν το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, είχε τρεις εκλογικούς νόμους στις δημοτικές εκλογές. Διαφορετικό τρόπο εκλογής προέδρων στα τοπικά συμβούλια, απλή αναλογική. Διαφορετικό τρόπο εκλογής στις δημοτικές κοινότητες. Ενισχυμένη αναλογική. Διαφορετικό τρόπο εκλογής δημοτικών συμβούλων στη Δημοτική Αρχή, ενισχυμένη αναλογική. Στις αντιπολιτεύσεις είχε απλή αναλογική. Σε τελικό αποτέλεσμα ακύρωνε την πρώτη Κυριακή, δηλαδή μπορεί ένα συνδυασμό στο Δήμο Χ να έπαιρνε 49,9 και έχει γίνει αυτό τις 100, ο δεύτερος να έπαιρνε 17 και να έβγαινε δήμαρχος. Τη δεύτερη Κυριακή ο δεύτερος. Και να τα έπαιρνε όλα. Αυτό δεν είχε λογική, πρέπει να πούμε. Όπως το ότι ο Ξηροπόταμος έβγαζε πρόεδρο κοινότητα στη δεύτερη Κυριακή και ο Καλός Αγρός την πρώτη. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Όχι, δεν είχε καμία λογική. Και όταν ασκούσαμε κριτική, δεν μας άκουγε κανένας. Ένα μυστήριο πράγμα. Πήγαμε με ένα νόμο, προχωρούσαμε ένα νόμο που ήταν εμφανέστατα προβληματικός. Δηλαδή, ερχόταν να λύσει ζητήματα από τον Καποδίστρια και τα έκανε τρεις χειρότερα. Και τα βλέπουμε τις συνέπειες. Άρα εγώ πιστεύω ότι επειδή έγινε πολύ καλή διαβούλευση και επειδή πιστεύω ότι έχει ευρύτατη συνένεση από τους αυτοδιοικητικούς φορείς, νομίζω ότι θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της αυτοδιοίκησης και θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της αυτοδιοίκησης και γιατί μεταφέρει και πόρους και χρήματα, όχι μόνο αρμοδιότητες, μεταφέρει και αρμοδιότητες και πόρους, όχι μόνο αρμοδιότητες χωρίς πόρους, και γιατί αναγκάζει τους πάντες να συνεργαστούν, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός της πολιτείας, ο οποίος είναι πιο κοντά στον πολίτη, και είναι ο θεσμός ο οποίος απαιτεί τις μέγιστες δυνατές συνενέσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε. Και να πούμε και κάτι, εγώ είμαι ψήφος στα 17. Εσείς τώρα και δάσκαλος είστε. Για πρώτη φορά. Θα έχουμε ψήφος στα 17. Οι γεννημένοι το 2 δηλαδή ψηφίζουν, κύριε Καρβούνη. Οι γεννημένοι το 2. Ναι. Θα ψηφίσουν τα νέα τα παιδιά. Δηλαδή έχεις πολλαπλούς τρόπους να τα αναζωογονήσεις. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Νομίζω θα συντελέσει στο να συνεργαστούν άνθρωποι από όλους τους χώρους οι οποίοι πονάνε το χώρο της αυτοδιοίκησης σε κάθε βαθμό. Δεν θα βλάψει καθόλου τις κοινότητες, θα δώσει και εκεί μια δυναμική, γιατί ουσιαστικά οι κοινότητες δεν παίζανε κανένα ρόλο, δεν τους άκουγε κανένας. Και εκεί θα δώσει μια δυναμική. Θα το δούμε. Στην πράξη θα δούμε πώς θα καταλήξει. Πάντως είναι θετικό, για να λέμε και τα θετικά, και το ότι δεν προέκυψαν αυτή τη στιγμή εντάσεις και αντιπαραθέσεις τα πρώτα 24 ώρα, γιατί τώρα θα φανεί. Αρκεί φυσικά να μην έχουμε και νέα παράταση θητείας, κύριε Καρβούνη, γιατί ήδη και αυτή είναι αρκετή. Εκεί θα πάει, το ξέρουμε, ότι οι εκλογές θα γίνουν μεταξύ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 19 στις αυτοδιοικητικές και θα αναλάβουν από 1η Ιανουαρίου. Που είναι και λογικό, έτσι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να πω ότι δεν είχαμε αντιπαραθέσεις και εδώ. Όταν κάναμε εμείς την ημερίδα διαβούλευσης για τις αλλαγές στον νόμο με τον κύριο Πουλάκη, δεν είχαμε αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι, ήταν όλοι οι αυτοδιοικητικοί του νομού, σχεδόν όλοι από κάθε χώρο, η μόνη αντίρρηση ήταν στην απλή αναλογική, όχι από όλους όμως. Από κάποιους, οι οποίοι βάζανε ένα ερώτημα το οποίο ήταν υπαρκτό όμως, δηλαδή το φόβο της ακυβερνησίας. Ήταν υπαρκτό. Δεν έχουμε κουλτούρα, δυστυχώς, δεν έχουμε ακόμα κουλτούρα συνεργασίας. Πρέπει να την οικοδομήσουμε. Για να οικοδομηθεί η κουλτούρα συνεργασίας πρέπει να υπάρχουν και σχέσεις εμπιστοσύνης. Άρα έπρεπε λίγο να το δεις πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι κάνει διορθωτικές κινήσεις μέσα στον νόμο, θα τα δούμε. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Και είναι σημαντικό, αν συνεργάζονται οι τοπικές κοινωνίες, αν συνεργάζονται οι άνθρωποι, άξιοι από όλους τους χώρους, μπορείς να κάνεις θαύματα. Για πέστε μου τώρα και κάτι ακόμη. Έχουμε κάτι νεότερο με το θέμα των φυλακών. Γιατί είχατε τουλάχιστον πει την προηγούμενη φορά ότι είπαμε είναι ότι ένα θέμα το οποίο δρομολογείται. Δρομολογείται. Πρέπει να πούμε ότι οι φυλακές, τα λέγαμε και στο διάλειμμα, έχουν φρακάρει όλες σε όλη την Ελλάδα, δεν χωράνε πλέον κόσμο. Και θέλει, είναι απαραίτητο και σαν υπηρεσία δηλαδή για να λειτουργήσει. Δεν είναι το σοφρονιστικό κατάστημα. Που δεν ξέρει ο κόσμος γενικά για το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας είναι
ότι όχι απλώς είχε φρακάρει, ήταν άθλιες συνθήκες μέσα στις φυλακές για πάρα πολλούς λόγους. Εκπληκτικός συγκεντρωτισμός, συνωστισμός μέσα στις φυλακές, διότι το σύστημα δικαιοσύνης στη χώρα είναι αρκετά αυστηρό, ειδικά προς τα πιο μικρά παραπτώματα. Και έχουμε φάει ένα σωρό καταδίκες από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πληρώνουμε καθημερινό πρόστιμο για τις φυλακές, εκτός από τα τελευταία χρόνια, όπου μετά τον νόμο Παρασκευόπουλου άρχισε να αποφορτίζεται η κατάσταση, παρά την κριτική που ασκήθηκε, άρχισε να εξανθρωπίζεται και προσπαθεί να φτιαχτεί ένα σοφρονιστικό σύστημα, το οποίο θα είναι σοφρονιστικό και όχι ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο θα είναι αναποτελεσματικό, θα παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων, θα τους κάνει χειρότερους από ό,τι ήταν πριν και θα αποτελούν οι φυλακές ένα πυρήνα εγκληματικότητας. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι ένα μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας της χώρας έχει εστία από τους ήδη καταδικασμένους μέσα στις φυλακές. Αυτό γενικά. Τώρα, με όσον αφορά τις δικές μας φυλακές, και εδώ είναι η Γιοφύρη της Άρτας σαν την Εγνατία. Η σύνδεση δράμας Εγνατίας κρατάει 18 χρόνια και οι φυλακές κρατάνε 13 χρόνια. Φαίνεται ότι και εδώ τα πράγματα εξελίσσονται καλά. Τα πρώτα θεμέλια πρέπει να μπήκαν και πριν το τουλάχιστον 15 χρόνια πρέπει να έχει. Λοιπόν, το 3. Φαίνεται ότι και εδώ θα μπορούμε, επειδή δρομολογήθηκαν και οι προσλήψεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, φαίνεται ότι μέσα στο 19, δηλαδή και εκεί, θα έχουμε. Εσείς τώρα με ορίζοντα, γιατί εσείς του ΣΥΡΙΖΑ λέτε Αύγουστος του 19 οι εκλογές. Με ορίζοντα τον Αύγουστο του 19, θα λειτουργούν οι φυλακές τον Αύγουστο του 19, λέτε? Αν δεν στραβώσει κάτι, σήμερα που μιλάμε, τα πράγματα θα πάνε καλά. Και γιατί λέω αν μην τυχόν στραβώσει κάτι, υπάρχει μια δυσκολία με την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, που είναι μια υπηρεσία του Δημοσίου αρκετά, μην τη χαρακτηρίσω. Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει μια τάξη εκεί πέρα, φαίνεται ότι δρομολογήθηκαν τα πράγματα και γι' αυτό και όταν είχαμε προγραμματίσει την επίσκεψη του κυρίου Τζανακόπουλου, θα τον πηγαίναμε στις φυλακές να δει από κοντά την κατάσταση και θα τον ενημέρωναν και οι. Επευκαιρία θα έρθει ο κύριος Τζανακόπουλος. Είναι να έρθει. Περιμένουμε να κλείσουμε την ημερομηνία. Είναι να έρθει εντός του Μαρτίου. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Καρβούνη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Εντός του Μαρτίου, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, ο κύριος Τζανακόπουλος θα έρθει στην Δράμα. Και κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί μας εδώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, να μας μιλήσει και για το κοινωνικό ιατρείο και για κάποια άλλα θέματα, όπως και για την Οβάρτης φυσικά. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στις παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, Σταρ Βορείου Ελλάδος, στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και έχει θέματα συζήτησης αυτή η χρονική συγκυρία. Να χαιρετήσουμε, έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο παιδιάτρος, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας. Να σας χαιρετήσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ και σε εσάς και στο ακροατήριο, στους συμπολίτες μας Δραμηνούς και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να μην το ξεχνάμε. Να υπογραμμίσουμε ότι είχαμε ένα άσχημο γεγονός για τον ιατρικό κόσμο. Έφυγε και ο πρώην πρόεδρος του, επίτιμος πρόεδρος, του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ο κύριος Πεχλιβανίδης ο Κώστας, παιδίατρος επίσης. Σίγουρα είναι μια δύσκολη συγκυρία σε μια περίοδο που έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί, πρέπει να πω, και είναι σίγουρα μια άσχημη κατάσταση. Όμως η ζωή συνεχίζεται, τι να κάνουμε. Και ο αγαπητός μου φίλος ο Κώστας, και αυτός από κακοήθεια, το τονίζω αυτό για να γίνει κατανοητό για μερικούς που συζητάμε και λέμε κάντε ρε παιδιά. Εγώ ήμουν από τους πιο φανατικούς που έλεγα κάντε ογκολογική κλινική. Γνωρίζεις, αγαπητέ Θανάση, πολύ καθαρά ότι όταν έγινε το συνέδριο στην Κομωτινή τον Νοέμβριο, στους δύο υπουργούς μπροστά είπα δέχομαι τις προτάσεις σας. Βάλτε δύο ογκολόγους, γιατί με έναν δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος μπορεί κάτι να συμβεί, θα σταματήσει η θεραπεία των υπολείπων. Δύο ογκολόγους μέσα, βάλτε τις 4-5 νοσηλεύτρες που χρειάζονται. Παρακολουθήστε το κομμάτι εδώ στη Δράμα πώς θα πάει σε 2-3 χρόνια
και μετά συζητάμε. Αν χρειάζεται να το αναβαθμίσετε, να το κάνετε ογκολογικό τμήμα ή αν χρειάζεται να το κάνετε κάτι παραπάνω. Φυσικά, μόνο στα λόγια. Όταν φτάνουν για την περιοχή τη δικιά μας, λένε φέρτε τεκμήρια, φέρτε αποδείξεις, κάντε το ένα μετά άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είστε κοντά στη Καβάλα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Παρακολουθούσα την προηγούμενη ομιλία με τη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό και έφρυτα. Εγώ ήρθα μόνιμα στη Δράμα μετά που τελείωσα την ιατρική, το στρατό κτλ. Από το 83 μένω εδώ. Το κύριο θέμα ήταν αυτό, η σύνδεση της Δράμας με την Αμφίπολη. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω ποιοι έφτεξαν, δεν ξέρω το τι έγινε. Κάποτε όμως θα πρέπει λίγο, πώς να το πω, να κάνουμε αυτοκριτική στον εαυτό μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη αυτοί που κάναμε τα λάθη και να πούμε τέλος, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα όλοι προχωράμε και να γίνει αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται όταν έρχεται για μας, δηλαδή όλοι οι νόμοι έχουν ισχύ για όλες τις άλλες περιοχές, δεν γίνανε? Να υπογραμμίσουμε, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επίσης αφορά και τον Ιατρικό Σύλλογο. Είχα διαβάσει κάπου ότι οι εκλογές παρατείνονται μέχρι τέλος του χρόνου. Θα πάτε στο τέλος του χρόνου τις εκλογές? Δεν είναι δικιά μας απόφαση. Έχει περάσει από την Βουλή η ιατρική δεοντολογία που ψήφισαν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος το 2014. Πέρασε στις αρχές Ιανουαρίου, από ό,τι έμαθα στα μέσα κάπου κατά εκεί. Και ορίζει εκεί ότι η διάρκεια των διοικητικών συμβουλίων και του διοικητικού συμβουλίου του ΠΙΣ είναι στα 4 χρόνια. Από 3 που ήταν δηλαδή. Από 3. Επειδή τον Οκτώβριο είχαν γίνει προηγούμενες εκλογές, αυτοδίκαια παρατάθηκαν όλα μέχρι και τις 21. Ξέρουμε από τώρα ότι στις 21 Οκτωβρίου του 2018 θα γίνουν οι εκλογές σε όλους τους ιατρικούς στη χώρα. Εκτός από 2-3 οι οποίοι μονίμως διαμαρτύρονται, φωνάζουν μια δεξιά, μια αριστερά, κακό του κεφαλιού τους. Τι να πω. Να υπογραμμίσουμε επίσης, κύριε Πρόεδρε, Γιώργος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας εδώ μαζί μας, ότι είναι μια περίοδος που ο ιατρικός κόσμος βάλεται από την υπόθεση Νοβάρτης. Είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρο είναι ότι όταν διαβάζει ο πολίτης 4.500 γιατροί, φαρμακοποιοί, κυκλώματα, ιατρικοί επισκέπτες, υπουργοί, ξένοι, παράγοντες, μάνατζερ της εταιρείας και πώς το χάπι για την σκηνής κατά πλάκας είχε 1.400 ευρώ και το αντίστοιχο που δεν το περνούσα στην αγορά 600, αρχίζει και βλέπει ένα χορό δισεκατομμυρίων και σίγουρο είναι ότι επηρεάζεται και η άποψη των πολιτών για τον ιατρικό κόσμο και η άποψη των γιατρών για συναδέλφους τους. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να βάλουμε τα πράγματα στην ορθή θέση. Διότι αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Έτσι όπως γίνεται μέχρι σήμερα, το μόνο που μπορώ να αντιληφθώ και να καταλάβω είναι ότι μετά από 3-4 χρόνια όλη η χώρα θα έχει ξεχάσει το σκάνδαλο της Νοβάρτης και το μόνο που θα θυμάται θα είναι αυτή η σπήλωση των γιατρών. Ότι οι γιατροί είναι αυτοί που τα παίρνουν. Ας τα βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Πριν από 7 χρόνια, όταν βγήκα πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο, στην πρώτη φορά που με καλέσατε, δημόσια είπα, εκπροσωπώ το 90-95% των συναδέλφων που είναι εδώ. Αυτοί που κλέψαν, φοροδιαφύγαν, που κάναν κομπίνες, διαπλεκόμενοι, λαμόγια, οτιδήποτε, δεν τους εκπροσωπώ. Να πάνε μόνοι τους ή να βρουν τρόπους ή οτιδήποτε άλλο θέλουν. Εγώ λοιπόν εκπροσωπώ αυτό το ποσοστό, το 90-95, που ακολουθούν την τέχνη του Ιπποκράτη κατά γράμμα. Και έρχομαι να σας τα πω απλά. Για πείτε μου, όταν γίνεται ένα συνέδριο, σας κοιτάζω ευθεία στα μάτια κοιτάζω και τον κόσμο. Ο ιατρικός επισκέπτης που έρχεται μας φέρνει μια υπεύθυνη δήλωση. Αυτή τη δήλωση ο κάθε γιατρός την υπογράφει. Γίνεται εν υπόγραφη, λέει, γιατρέ μου, θέλετε να πάτε. Δηλαδή, σε κάθε δευτερόλεπτο ο ΕΟΦ γνωρίζει ποιοι γιατροί θα πάνε. Ποιος γιατρός θα πάει εδώ, ποιος γιατρός θα πάει εκεί. Ένα κομμάτι αυτό. Άρα δεν μπορείς αυτόν τον γιατρό. Δεν είναι μια παράνομη πράξη, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν πάνε σε καμία γιάφκα, ας πούμε, να κρυφτούν. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Η ιατρική εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση, η διαβίου μάθηση κτλ. Στον ιατρό είναι αναγκαία και απαραίτητη. Αν σας πω ότι εγώ πήρα την ειδικότητά μου το 1991, μέχρι σήμερα έχει αλλάξει το 40-50% της ειδικότητας, τι θα μου πείτε? Αν έμενα με εκείνες τις γνώσεις, σήμερα στην απλή γλώσσα δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί θα ήμουν ένας μπακάλις.
τους ανθρώπους εκτιμώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνουν. Αλλά η πραγματικότητα έτσι είναι. Το επίπεδο του ιατρού συνεπώς πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο υψηλότερο σημείο και να γνωρίζει κάθε τι καινούργιο που γίνεται στη χώρα. Έκανε λοιπόν κανένα συνέδριο το κράτος. Στα λέω μα, έκανε το πρώην Νίκα που ήμουνα και μας είπε, ξέρεις γιατρέ μου, δικαιούσε να πας μέσα αυτή τη χρονιά σε 2-3 συνέδρια. Απολύτως τίποτα. Να το γυρίσω κάτι διαφορετικό. Παλιά το κράτος είχε και κάτι άλλο, έλεγε στους ιδιώτες ιατρούς. Θέλετε να πάτε στο συνέδριο, οι δαπάνες και τα έξοδά σας, αφού είναι δικά σας έξοδα, θα εκπίπτουν από το εισόδημά σας, θα λαμβάνονται σαν έξοδα, αρκεί να φαίνετε τα νόμιμα παραστατικά. Μέχρι στιγμής τι παρανομία υπάρχει? Απολύτως τίποτα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και ένα συνέδριο να θελήσετε να κάνετε, από πίσω η πρώτη κουβέντα από τον ΕΟΠ που θα έχετε θα είναι: υπάρχει φαρμακευτική εταιρεία από πίσω? Αν δεν υπάρχει, δεν παίρνετε άδεια. Και αυτά που κάνουμε εδώ στη Δράμα, τα συνέδρια εναντίον του καρκίνου, για πείτε μου, δεν υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείες που από πίσω χρηματοδοτούν? Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ, λαμόγια είναι, να το πω στην απλή γλώσσα. Είναι επιστήμονες. Το ένα που κομμάτι θέλουν, αφορά προσέξτε, αυτό. Φυσικά προσέξτε, η υπόθεση Νοβάρτης που όλο το πολιτικό σύστημα και ένα μεγάλο μέρος και γιατρών το αναγνωρίζει ότι ήταν ένα σκάνδαλο. Προσέξτε, και για την υπερσυνταγογράφηση και για άλλα ζητήματα. Δεν αφορά και μόνο, γι' αυτό το κομμάτι θα μόνο τα ταξίδια των γιατρών, ας πούμε, ή τα συνέδρια που συμμετείχαν. Αφορά και άλλα πράγματα. Προσέξτε. Όλα θα τα πω. Και αυτό που είπατε, υπερσυνταγογράφηση και φάρμακα. Για πείτε μου, τα φάρμακα ποιο τα δίνε την τιμή? Την έδινα εγώ? Δώσαν αρμοδιότητα στον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας να δίνει τιμή στα φάρμακα? Πού έβγαινε η τιμή αυτή? Μέσα στα υπουργεία τους, λέω εγώ. Αν υπήρχαν μέσα και ένα ή δύο συνάδελφοι, γραπώστε τους. Βλέπετε πώς μιλάω ευθέως. Δεν μπορώ να βλέπω ότι ένα φάρμακο που έκανα στα νεογνάκια, το Σύναντζης, όταν εγώ μπήκα στο επάγγελμα, όταν βγήκε, να κάνει 2.000, ένα 850, 2.500. Τώρα γιατί κάνει 750 ή 700? Όχι σε δραχμές, σε αντιστοιχεία χρημάτων με το ευρώ. Άρα αυτές τις τιμές κάποιον τις έδωσε. Εγώ δηλαδή σαν ιατρός που ήθελα να προφυλάξω ένα νεογέννητο, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα και έπρεπε να το δώσω έτοιμα αντισώματα να μην νοσήσει, να μην χαθεί στην ουσία, είμαι ο φταίκτης που χρησιμοποίησε αυτό το φάρμακο? Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάκτυλα. Κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δώσανε τις τιμές στα φάρμακα. Και σε αυτό το κομμάτι δεν εμπλέκεται η πλειοψηφία των ιατρών. Τελεία και παύλα. Να σας πω και ένα ακόμη κομμάτι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνονται κλινικές μελέτες. Και έρχεται μία εταιρεία σε εσάς που είστε γιατρός ή σε μένα και σας φέρνει μία μελέτη που θέλει να κάνει, την οποία ζήτησε και έγκριση από τον ΕΟΦ. Άρα επίσημη μελέτη από το κράτος. Και λέει, γιατρέ μου, θέλετε να συμμετάσχετε? Επειδή χρειάζεται να βρούμε έναν αριθμό ανθρώπων μεγάλων, δηλαδή δεν μπορούμε να τα στερεώσουμε μία μελέτη επάνω σε 10 περιστατικά, θέλουμε να μαζέψουμε 2.000 περιστατικά. Έρχεται σε 10, 20, 30 συναδέλφους μέσα σε όλη τη χώρα και τους λέει, υπάρχει η νόμιμη μελέτη, γίνεται αυτό, αυτά μπορούν να γίνουν, θα πάρετε σαν αμοιβή αυτό το νούμερο, θα πληρώσετε, θα πληρωθείτε αφού κόψετε τιμολόγιο, αφού βάλετε ΦΠΑ, αφού κάνετε. Αυτό τι σημαίνει? Για πείτε μου, σημαίνει ότι ο γιατρός έκανε παράνομη ενέργεια αφού γίνεται νόμιμο? Θεωρείτε κάπου ότι δηλαδή στοχοποίηση κρύβει και εσωτερική πολιτική κατανάλωση, δηλαδή γίνεται για να γίνεται αυτό που βλέπω σε κάποιο χρόνια. Αυτό που βλέπω εγώ από τότε που είμαι πρόεδρος, αλλά και στα 25 προηγούμενα χρόνια που είμαι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή ακριβώς υπάρχουν μερικοί συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι κακοί συνάδελφοι κατά μένα. Αν υπήρχε σήμερα ο Ιπποκράτης, δεν τους έδινε ούτε πτυχίο. Τα λέω χοντρά. Κάποιος μπορεί να μου κρίνει και να μου πει, κύριε Πρόεδρε, τα λέτε λάθος. Έτσι είναι η αλήθεια. Και θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Στον Πανελλήνιο που πήγα, μίλησα και είπα δύο απλές κουβέντες. Κύριοι συνάδελφοι, επιλογή δική μας δεν είναι? Πώς γίνεται διεθνώς να έχουμε σε αυτήν τη χώρα, μάλλον διεθνώς να υπάρχουν και σαρικές τομές 13, 15, 18% και στην Ελλάδα να είναι 55-60? Για πείτε μου. Εάν στη θέση μου που σας μιλάω τώρα, εγώ δεν ήμουν εγώ και ήταν ο Ιπποκράτης, βάσει του όρκου του Ιπποκράτη, όσοι από εσάς έχετε κάνει εκτρώσεις, πού θα βρισκόσαστε σήμερα? Μες στον όρκο αναφέρονται αυτά. Κάπου δηλαδή θα πρέπει να έρθουμε στην πραγματικότητα.
Δεν μπορεί να μιλάμε και να τα φορτώνουμε όλα στους γιατρούς. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε το εύκολο κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια, ό,τι γινόταν με τους λεγόμενους διαπλεκόμενους, το εύκολο θύμα ήταν οι γιατροί. Για πείτε μου, ο υπουργός ήταν παρόν στην Κομωτινή. Ευθέως μπροστά σε άλλους 70 ανθρώπους, τον έβαλα την πρόταση, την ερώτηση μάλλον. Κύριε Υπουργέ, πριν ένα χρόνο σας είχα ζητήσει να με καλέσετε στις 2 του μήνα να έρθω στην Αθήνα. Την δίκα την διατάζει το Υπουργείο Εργασίας. Εσείς όμως είστε υπουργός. Αν πείτε θέλω να πάω να ελέγξω, δεν σας πει ο Υπουργός Εργασίας όχι. Να πάμε να δούμε. Πόσοι συνάδελφοι μου σε μια μέρα γράψαν 200 χαρτάκια. 200 επισκέψεις δηλαδή. Εάν πήγανε τα 200 συνταγές σε 200 φαρμακεία, θα επενέσουμε 201 ανθρώπους. Αν πήγαν όμως ένα-δύο, τι σημαίνει? Βρωμάει η κατάσταση. Βλέπετε, μπορεί να βρεθεί δηλαδή άκρη, άμα εσείς θέλουν. Λέτε να ξεδιαλύνει το θέμα. Ακριβώς. Και να μην υπάρχουν γενικεύσεις. Ακριβώς. Πόσοι είναι οι γιατροί σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατρέ? Αυτή τη στιγμή ήμασταν 75 περίπου χιλιάδες. Φύγαν οι 10. Έχουν φύγει παραπάνω, 15 με 18 χιλιάδες υπολογίζονται. Και έχουμε μείνει 60-62 χιλιάδες. Δεν είναι δυνατόν σε αυτό το κομμάτι να χτυπάμε μονίμως τον γιατρό. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Και αυτούς, για να μην πούμε μόνο για τους ιδιώτες. Για αυτούς που είναι στα νοσοκομεία. Που λέει ότι χρηματίζεται, πήρε φακελάκι κτλ. Για πείτε μου, ο γιατρός όταν μπήκε στο ΕΣΥ την εποχή του γεννηματά, τι έπαιρνε σχέση με το μισθό του δημόσιου υπαλλήλου? Για να το φέρουμε στις σημερινές κουβέντες. Όταν στον Υπουργό πάλι ευθέως τον είπα, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να λαϊκίζετε όταν έρχεστε στον γιατρό, να καθίσετε και να πείτε την αλήθεια δημόσια στο λαό. Είμαστε σε δυσκολία, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, ο μισθός σας 300. Αφού είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει εθιμικό δίκαιο ότι ο γιατρός, ο ειδικός, το τονίζω, όχι ο ανειδικευτός, ο ειδικός, πρέπει να παίρνει το τριπλάσιο ή τετραπλάσιο. Και τον τόνισα, δεν συζητάω με την κρίση τετραπλάσιο, τριπλάσιο. Για πείτε μου. Στην ομαρχία της Δράμας παίρνετε με 300 ευρώ τον πρώτο μισθοδοτούμενο. Αν τον πάρετε έτσι, τον γιατρό θα τον πάρετε με 900 στο νοσοκομείο της Δράμας. Αν όμως του λέω πάνω κάτω παίρνετε 700 ευρώ πρώτο μισθό, γιατί μόλις έρχεται η στιγμή του γιατρού, λαϊκίζετε αμέσως, λέτε μισθός 1100. Εγώ έτσι θα το πω και μερικά μαμουζιλίκια. Μην τους φτάνεις τους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά. Ακριβώς. Γι' αυτό άδειασε, λέτε. Και να γυρίσουν και κάτι ακόμα. Άδειασε το σύστημα υγείας ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν γιατροί. Φεύγουν όλοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή από την Ελλάδα πολλοί νέοι γιατροί και κάνουν και ειδικότητα, πρέπει να πούμε, κύριε Γεωργιάδη, στο εξωτερικό. Πλέον είναι γνωστό και ότι τους κάνουμε στην τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης από ανειδίκευτους γιατρούς οι οποίοι κάνουν ειδικότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από αυτήν κόπηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν πάνε και ολοσκύβδι, λέει. Προσέξτε να σας πω κάτι. Κάποτε θα πρέπει να δίνονται ορισμένα κίνητρα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το αγροτικό που υπάρχει στο Καστελόριζο πρημοδοτείται και από τον Δήμο, πρημοδοτείται και από τον Πανελλήνιο. Δηλαδή ο γιατρός που θα πάει εκεί εκτός από αυτά που θα του δώσει το Υπουργείο θα πάρει περίπου και ένα χιλιάρικο παραπάνω. Και όμως δεν πάει κανένας συνάδελφος. Άρα για ορισμένες περιοχές χρειάζονται να δοθούν ορισμένα κίνητρα προκειμένου να πάνε. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε με τους γιατρούς στην περιφέρεια. Για πείτε μου, εδώ στο δικό μας νοσοκομείο, οι περισσότερες κλινικές είχαν και έχουν ακόμα, λέω τη λέξη, καταξιωμένους συναδέλφους. Όταν αυτοί στα 5-7 χρόνια θα έχουν τελειώσει την καριέρα τους, το έχω πει και άλλη φορά, όταν έρχεται εδώ όχι μόνιμος γιατρός για να μείνει, αλλά έρχεται γιατρός για 1-2 χρόνια, τον εκπαιδεύει ο αρχαιότερος και εκεί που χρειάζεται να προσφέρει στην κοινωνία φεύγει. Τι θα γίνει μετά από 7-8 χρόνια? Αυτός ο γιατρός κάποια στιγμή θα φύγει. Γι' αυτό σας λέω ότι μετά από τόσα χρόνια η αίσθησή μου είναι ότι εμάς θέλουν όλους να μας κάνουν αστικά κέντρα ενισχυμένου τύπου. Έχετε εμπειρία κιόλας και από τη ζωή, κύριε Πρόεδρε, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η χώρα δεν σχεδιάζει ποτέ για τις επόμενες γενιές, για την επόμενη δεκαετία. Είναι μια χώρα που λειτουργεί λίγο με λογική της πλάκας, θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, φύγαν και 15.000 γιατροί. Καλά που δεν ευχήθηκαν κιόλας κάποιοι να τα κατοστήσουμε. Να φύγουν 100.000 γιατροί κάποια στιγμή από την Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι αυτό δημιουργεί σίγουρα ζητήματα και προβλήματα και στον χώρο της υγείας και στη λειτουργία του συστήματος. Φεύγουν γιατροί που έχουν τελειώσει, πρέπει να πούμε, ελληνικά πανεπιστήμια.
Δηλαδή ζητούν Έλληνες γιατρούς όχι μόνο στην μορφή και στο θρήσκευμα, αλλά ζητούν γιατρούς οι οποίοι να έχουν τελειώσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί θεωρούνται ότι είναι καλές ιατρικές σχολές που έχουμε στη χώρα. Και φεύγουν χιλιάδες άνθρωποι, πρέπει να πούμε. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο η χώρα κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό που γίνεται αυτή την ώρα. Θα κάνω με ερώτηση, θα απαντήσω. Απαγορεύεται η γνώση? Για μένα το πώς οι γιατροί θα βγούνε δεν με ενδιαφέρει. Για πείτε μου, πόσες χιλιάδες Ελληνόπουλα σπουδάζουν σε άλλες ιατρικές σχολές εκτός της χώρας ιδιωτικά και πληρώνουν κάθε χρόνο, δεν ξέρω αδρά, 10, 12, 14 χιλιάδες μόνο σαν δίδακτρα, να μην πω στην Αμερική που είναι 30 το έτος. Σλοβακία έχει πολύ πράγμα. Ρουμανία. Άρα, τι μας πειράζει? Εμένα δεν με ενοχλεί και δεν με πειράζει καθόλου άμα θέλουν να βγουν και 100.000. Είναι ελευθερία του Έλληνα. Επιστάλλην να σας πω, η πλειοψηφία των γιατρών ελληνικής καταγωγής ήταν. Η ιατρική των Ελλήνων στην πρώην Σοβιετική Ένωση μεγαλουργούσε. Γιατί ο Έλληνας είναι έξυπνος. Πώς να το κάνουμε? Για να το γυρίσω εγώ διαφορετικά. Γιατί το κράτος δεν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει? Να κάνει τον υγειονομικό χάρτη της χώρας, να πει ότι χρειάζομαι σε αυτή τη χώρα 30, 40, 50 χιλιάδες, τόσους χρειάζομαι εδώ, τόσους στα νοσοκομεία, τόσους στα κέντρα υγείας, η μισθοδοσία προσέξτε να είναι η καθεαυτού μισθοδοσία που πρέπει να δώσει σε σύγκριση με το μισθό του δημόσιου υπαλλήλου και να προκηρύξει τις θέσεις. Σας είπα το περιστατικό που ήρθε συνάδελφος γιατρός, ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής γυναίκα, που πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και τις ρωτάω, δεν μου λες κούκλα μου, έτσι μιλάω ελεύθερα, εάν είχαμε θέση στο νοσοκομείο της Δράμας με 2.000 θάμενες? Βεβαίως κύριε πρόεδρε, μου λέει, μόντσο σαν τον εαυτό μου, μιλάω με ειλικρίνεια, πόσα θα σας δώσουν εκεί? Υπέγραψα συμβόλαιο με 7.400.000 λίρες. Για πείτε μου, αυτή η κοπέλα μπα εκεί, που αυτά είναι ο βασικός της, με τις εφημερίες. Λίρες, 10.000 ευρώ. Θα ξαναέρθει ποτέ εδώ μετά από 3-5 χρόνια? Πάνω από 10.000. Αυτό το ιδανικό, τα άτομα αυτά όταν τα χάνουμε από τη χώρα, τι να πούμε? Άρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνουν τις θέσεις, να μπουν οι, εγώ έτσι το λέω, το άνθος της ιατρικής, οι συνάδελφοι που είναι πιο καλοί, οι ανώτεροι, να έχουμε ιατρική πρώτου επίπεδου στη χώρα, όπως έχουμε, αλλά δυστυχώς έτσι όπως πάμε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φθήνουμε, και τα ρεφούζια, μια και είμαστε χώρα που είμαστε καπνοπαραγωγικοί κάποτε, ξέρουν οι καπνοπαραγωγοί τι εννοώ, τα ρουφούζια. Ας τα πάρει η κυρία Μέρκελ. Για πέστε μου τώρα. Ενώ αυτή τη στιγμή συμβαίνει το αντίθετο. Φυσικά. Έτσι. Για πέστε μου τώρα, εσείς οργανώνετε και το κοινωνικό ιατρείο τώρα? Αγαπητέ Θανάση, θυμάστε, επάνω σε αυτό το πάνελ έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Εδώ και ένα χρόνο προσπαθούσαμε, μετά τη χορηγία και τη συνεννόηση που ήρθαμε μέσω του Δήμου Δράμας με τους German Doctor, να πάμε στο τμήμα προσφύγων και να προσφέρουμε πρωτοβάθμια φροντίδα σαν γιατροί της Δράμας στους πρόσφυγες. Θέλω να πω στους συμπολίτες μας, για να ξέρουν πόσο κάνουμε δουλειά, οι Γερμανοί ήρθαν εδώ και θέλαν να φέρουν δικούς τους γιατρούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος έβαλε βέτο και είπε όχι, έχουμε γιατρούς δικούς μας, να τους φέρετε, άμα θέλετε χρηματοδοτήστε να πάνε αυτοί. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι μετά τις 5 Πέμπτου του 17 που έφυγαν το πρώτο έγγραφο, μέχρι σήμερα πόσα έγγραφα να σου πω έχουν φύγει προς την κεντρική κυβέρνηση, να μας δώσουν το δικαίωμα να έχουμε εμείς τον εποπτικό έλεγχο. Όχι να μας λένε θα συνεργαστείτε με τη ΜΚΟ. Δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος, που είναι το ανώτερο κομμάτι της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά την υγεία στην περιφέρεια της Δράμας, θα συνομιλεί με ποιον? Ειλικρινά να μιλάμε. Άλλαξε ο υπουργός πριν από λίγο. Τώρα. Το γεγονός, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει, ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία απάντηση. Και τέλη μέσα στον Δεκέμβριο κάναμε πρόταση στους Γερμανούς, τους χορηγούς. Έπρεπε να στείλουμε τα χρήματα πίσω. Ότι αν θέλουν, μπορούμε να μπούμε στο τμήμα προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας που είναι κάτω στο παλαιό Δημαρχείο της Δράμας, και να προσφέρουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε παθολογικό τομέα και σε παιδιατρικό τομέα και στο μευτικό τομέα, όπως σκεφτόμαστε και για την άλλη περίπτωση, αλλά ευρύναμε λίγο το επίπεδο. Είπαμε όχι μόνο για πρόσφυγες,
Θέλουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι να μπορούμε να εξετάζουμε και ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να μπορούμε να εξετάζουμε και τους Ρωμά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή λειτουργεί αυτό, Πρόεδρε? Αυτή τη στιγμή σας γνωστοποιώ ότι έχουμε μπει κάτω στο στο υπόγειο του παλιού δημαρχείου του παλιού δημαρχείου. Στην πλατεία. Δίπλα είναι και το κέντρο κοινότητας και παράρτημα Ρωμά. Συνεννοούμαστε ήδη, διεκτυωνόμαστε απόλυτα. Άρχισαν 1-2 περιστατικά να έρχονται. Οι άνθρωποι για τους οποίους ανέφερα, δηλαδή οι ανασφάλιστοι, οι πρόσφυγες και οι Ρωμά, μπορούν να έρχονται αρκεί να παίρνουν ένα τηλέφωνο στο 2521-0-21-906. Ωράρια αυτή τη στιγμή έχω 3 γιατρούς του παθολογικού τομέα, μία του μαιευτικού και μία του παιδιατρικού. Καθημερινώς δουλεύουν 2 ωράρια. Υπάρχει δηλαδή ημέρα που μπορεί να δουλεύουν και οι 2 γιατροί 12 με 4. Κάποια άλλη μέρα να δουλεύει ο ένας γιατρός 8 με 12 και ο άλλος να δουλεύει 12 με 4. Θα πληροφορούνται ανάλογα ποιες ειδικότητες και πότε είναι αυτοί. Ήδη μέσω των Γερμανών, γιατί η χορηγία είναι από τους Γερμανούς, η μισθοδοσία των συναδέλφων και των 2 νοσηλευτριών που έχουμε, μίας 4ωρης εργασίας και μίας 8ωρης, γίνεται από τους χορηγούς τους Γερμανούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Θετικό αυτό είναι πάντως, Πρόεδρε. Πάρα πολύ και καλό. Και τα λεφτά δεν γύρισαν, και σίγουρο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, και θα γίνει και γνωστότερο, και σίγουρο είναι ότι θα μαθευτεί και μεταξύ τους. Ήδη θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Εγώ προσωπικά, γιατί αν δεν πήγαινα κι εγώ, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος άλλος συνάδελφος, γιατί δεν μπορώ να δώσω εκεί, πώς να το πει, παροχή παιδιατρική για πάνω από 2-4 ώρα την εβδομάδα. Κανονικά βάση των χορηγών ήταν 4 παιδιατρικά, 4 παθολογικά και 2 μευτικά. Παρ' όλα αυτά όμως το δικαίωμα του πώς θα λειτουργήσει το σύστημα είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου. 1 ή 2 ωράρια δικά μου, 3 το μήνα, θα επιτρέπω για ανθρώπους ανασφάλιστους που θα έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα να τους παραπέμπω σε άλλες ειδικότητες. Παράδειγμα, υπάρχει κάποιος που έχει σοβαρό οφθαλμολογικό. Θα γίνεται συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου και του συναδέλφου. Κύριε συνάδελφε, με αυτό το αντίτιμο, δεν μπορεί να μου ζητάει ελεύθερο ό,τι θέλει. Θέλεις με αυτόν τον άνθρωπο να τον εξυπηρετήσεις. Πολύ ωραία, κόψε την απόδειξη. Είναι θετικό, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Έχει συγκεκριμένη διάρκεια αυτό το πρόγραμμα ή θα πάει και στη συνέχεια? Αυτό το πρόγραμμα, μην ξεχνάτε, το είχαμε υπογράψει πέρυσι τον Ιούλιο. Παρουσία του Δημάρχου, παρουσία του Γερμανού Υφυπουργού, του Φούχτελ. Ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος των German Doctor. Και ίσχυε για 1 χρόνο. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Σεπτέμβριο. Άρα σημαίνει ότι μέχρι και τον Αύγουστο λειτουργεί. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν οι χορηγοί. Αφού μας είπαν μπείτε. Γιατί θα σας πω μία ένσταση που είχα. Λέω πολύ ωραία να ξεκινήσω. Αν μου έρθουν πρόσφυγες τι θα κάνω? Εγώ Πόντιος είμαι, άντε λίγο ποντιακά θα μιλήσω. Στα ξένα τι θα γίνει? Παρόλα αυτά έχουμε... Προσέξτε, σας τα βάζω μα. Ξεκινήστε και βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται οι άνθρωποι. Να μαθαίνουν, δηλαδή να πληροφορούνται το τι γίνονται, πώς είναι οι δομές. Αρχίζω σιγά σιγά να βάζω τους συναδέλφους μου, ξέρετε εδώ μέσα ποια φάρμακα θέλετε περισσότερο, διότι αν υπάρξει πρωτοβάθμια φροντίδα σημαίνει αυτό που πρέπει να κάνουμε να το παρέχουμε. Και αφού δεν μπορείς να πάει ο Μάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μάμεθ. Και, πιστεύω ότι αν θα χρειαστεί από εκεί, αρκεί να πάρουν ένα τηλέφωνο να ενημερώσουν ότι θα κατέβουν 2, 3, 4 πρόσφυγες ή παιδάκια αντίστοιχα στα ωράρια που είναι, και αντίστοιχα η Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης που έχει και διερμηνέα θα το στείλει μαζί προκειμένου να παράσχουμε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν λέμε μόνο ο παθολόγος, αν θα χρειαστεί και μευτική εξέταση γυναίκας θα γίνει. Μευτήρας έχει 2 σταθερά ωράρια, 4 ώρα μέσα στην εβδομάδα. Ακόμα και καρδιολόγοι που μετέχουν στο σύστημα, στον παθολογικό τομέα, θα παράσχουν και εκεί τη βοήθεια. Άρα καταλαβαίνετε. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα από πάρα πολύ ωραίο. Μια πολύ καλή υποστήριξη, έτσι, αυτό το German Doctors, στο πρόγραμμα που αναφέρατε και με τη χορηγία που υπάρχει εδώ για τη στήριξη και κάποιων γιατρών οι οποίοι θα δουλέψουν. Αλλά φυσικά κυρίως το βασικό ζητούμενο είναι ότι εδώ υπάρχει και κοινωνικός αυτοματισμός και υποστήριξη ανθρώπων που έχουν πρόβλημα και άμεση ανάγκη. Έτσι, γιατί
Να μην ανοιχτό λοιπόν αυτό κάθε μέρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ναι. Αυτή τη στιγμή στον παθολογικό τομέα και οι 5 μέρες έχουν ωράριο. Δηλαδή παθολογικά έχουν και οι 5 μέρες. Στον μαιευτικό οι 2 μέρες έχουν. Στον παιδιατρικό οι 2 μέρες. Και το ένα κομμάτι του παιδιατρικού το επιπλέον το αφήνω έτσι για τις άλλες ειδικότητες που πιθανό να χρειαστούν. Δηλαδή η μισθοδοσία να την δώσω σε κάποιο συνάδελφο που να χρειαστεί κάτι έκτακτο. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορεί να χρειαστεί και κάποια άλλη ειδικότητα. Αυτό θα το κρίνει ο γιατρός, ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στο τμήμα και θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει μια περαιτέρω περίδαλψη. Εφόσον μπορούμε να την παράσουμε, θα την παράσουμε. Είναι... Αν χρειάζεται νοσηλεία. Άμεσα προσπελάσιμο για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει βεβαίως, κάποιο σοβαρό κανένα... πρόβλημα. Είμαστε στην πλατεία δηλαδή, ναι. Στο παλιό Δημαρχείο. Στο ισόγειο, δεν χρειάζεται να ανέβεις και να μπεις μέσα στο κτίριο. Και γιατρέ, λειτουργεί ποιες ώρες? Οι ώρες είναι από το πρωί ώρα 8 μέχρι ώρα 4. Μένει σε συνεχή ωράριο η νοσηλεύτρια τον οκτάωρο, που δουλεύει 8ωρο. Η νοσηλεύτρια που δουλεύει 4ωρο την βάζω ανάλογα εκεί όπου υπάρχουν περισσότερα. Παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή και οι 2 συνάδελφοι δουλεύουν 12 με 4. Άρα εκεί έβαλα την νοσηλεύτρια που έρχεται 4ωρο να δουλεύει σε αυτό το ωράριο. Και την Τετάρτη την έβαλα πάλι σε αυτό. Την Πέμπτη που και οι 2 γιατροί δουλεύουν 8 με 12, την έβαλα να έρθει. Και αισιοδοξείτε ότι θα συνεχιστεί αυτό, κύριε Πρόεδρε? Το λιγότερο που έχει να γίνει είναι ότι μέχρι και τον Ιούλιο-Αύγουστο το πρόγραμμα θα γίνει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν τα πράγματα πάνε καλά και ο κόσμος δείξει εμπιστευτούν, διότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα έρθουν εκεί. Εφόσον οι χορηγοί δουν ότι παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστική και απόλυτη, πιστεύω ότι το πρόγραμμα, εμένα αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει, ότι θα συνεχίζουν εφόσον θα υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται αυτά τα προβλήματα. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί εγώ είμαι λίγο πόντιος, μια και μπήκα σαν εθελοντής. Το λέτε πολύ συχνά αυτό. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει. Τιμή σας είναι αυτό. Λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό, Πρόεδρε. Προσέξτε κάτι. Στο διπλανό τμήμα, που είναι το τμήμα Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρωμά, έχω ενημερώσει όλους. Όποιος έρχεται, κοινωνική παροχή δεν ζητάει. Πολύ ωραία, θα του λέει τα βιβλιάρια των παιδιών. Κάποτε πρέπει αυτά τα παιδιά να τα εμβολιάσουμε. Δίπλα είμαστε. Θα τους πείτε, φίλοι μου, τα παιδιά πρώτα είναι κατοχυρωμένα. Παίρνετε και όλες τις κοινωνικές παροχές. Να σου το κάνω λίγο απλά. Δεν μπορείτε να ζητάτε από το κράτος να λες θέλω κοινωνικές παροχές και να μην λαβαίνεις. Πάρτε τη σημαντικότερη. Να μην λαβαίνετε πρόνοια για αυτό το ένα το κομμάτι για τα παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι η ευαισθησία μου, επειδή είμαι παιδίατρος, είναι ότι το μέλλον αυτής της χώρας είναι τα παιδιά. Δεν τα φροντίσουμε, ήδη η επιδημία της Σιλαράς μας βάζει να σκεφτούμε σοβαρά όλο το πρόγραμμα και αν πρέπει να γίνει υποχρεωτικό, για να δείτε πόσο μιλάω απόλυτα, ακόμα και για τους συναδέλφους μου. Δεν μπορεί να είμαι εγώ γιατρός, να έρχονται κοντά μου 1000 ασθενείς και εγώ να μην κάνω τα εμβόλια, να νοσήσω και να τα μεταδώσω όλους αυτούς. Οι μισοί από αυτούς θα φύγουν από την αρρώστια. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου μαζί μας, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Γεωργιάδης. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε για σήμερα τις παρεμβάσεις. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί. Γεια σας.